Άγιοι Πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, σήμερα έχουμε μεγάλη χαρά γιατί έχουμε δίπλα μας ακριβώς ένα εξέχον μέλος της Εκκλησίας μας. Επειδή ακριβώς προσπερνάμε τη γιορτή του συνήθως όπως προσπέρασε όλη του τη ζωή και αυτό είναι και το μεγάλο χάρισμα των χριστιανών να περνάνε αυτή τη ζωή λάθε βιώσαντες, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μου πρόγονοι, και στη συνέχεια να δοξαστούν από το Θεό, παρομοιάζονται μάλιστα οι χριστιανοί με εκείνα τα όστρακα, τα οποία κρύβουν μέσα τους τα μαργαριτάρια. Για να δούμε τα μαργαριτάρια θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα στη ζωή μας αυτή τη σύντομη, όταν δηλαδή στη Δευτέρα Παρουσία, η οποία για τον καθένα μας αρχίζει από την στιγμή που φεύγουμε από αυτό το σύντομο και μάταιο κόσμο. Τότε λοιπόν θα δούμε με τα μάτια της ψυχής και του σώματος τι δόξα μας περιμένει. Όπως ακριβώς ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός, γιατί σήμερα όπως ξέρετε σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου και σε όλες τις γλώσσες των Ορθοδόξων ακούγεται αυτό το Ευαγγέλιο των 10 Λεπρών. Φέραμε λοιπόν για την αγάπη σας ένα κομμάτι του Λειψάνου, του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού, ο οποίος ήταν βέβαια και συναγωνιστής του Αγίου Ανθίμου στοιχείο, αλλά και πνευματικός πατέρας του Αγίου Ευμενίου, ο οποίος πριν από λίγες μέρες μόλις αγιοκατατάχθηκε και αυτός. Και βέβαια αυτή η λέπρα του σώματος δεν ήταν και λέπρα της ψυχής, γιατί όπως μας λένε οι μεγάλοι θεολόγοι, όλα όσα ήταν της Παλαιάς Διαθήκης ήταν για μας τους χριστιανούς συμβολικά και τυπικά και σκιώδη. Γι' αυτό και τη λέπρα τότε την θεωρούσαν εφάμαρτη και μυαρή και αποτρόπαιη βεβαίως. Τους λεπρούς και άλλους ασθενείς από λοιμώξεις και όσους τους πλησίαζαν τους θεωρούσαν ακαθάρτους. Και βέβαια οι λεπροί θα μπορούσαν να πούμε σήμερα με τα μυαλά της εποχής εκείνης ήταν όλοι δολεροί και πανούργοι και θυμώδεις και μνησίκακοι, γιατί αυτός ήταν και ο υπαινιγμός. Ό,τι ισχύει για το σώμα, ό,τι ισχύει και για την ψυχή. Όμως, όταν ήρθε ο Κύριός μας, όλα τα πράγματα άλλαξαν. Φτάνει να προσέξουμε, όπως μας είπε και ο Ιεροψάλτης, από κάποια πράγματα τα οποία δεν ωφελούν, μάλλον βλάπτουν την ψυχή και το σώμα. Γιατί όταν επιφάνηκε ο Κύριος, προχθές μόλις γιορτάσαμε τη γιορτή των επιφανείων του Κυρίου, τα Θεοφάνεια, όταν μας έδειξε λίγο από τη δύναμή Του, ως άνθρωπος, από άφατο πέλαγος εσπλαχνίας ερχόμενος κατά βάση εξ ουρανών, γιατί, για να γίνουμε όλοι συνεργάτες Του και γινόμαστε συνεργάτες Του στο έργο του Κυρίου, αν έχουμε διαρκώς το μυαλό μας προσανατολισμένο σε ένα σκοπό. Πώς να σώσουμε τους αδερφούς μας και μέσω των αδερφών μας και τη δική μας την ψυχή. Ήρθε λοιπόν για να αφαιρέσει την αμαρτία του κόσμου, αλλά ασφαλώς και νόσους θεράπευσε, γιατί αυτός είναι που και την αμαρτία συγχωρεί του κόσμου και μπορεί να καθαρίσει. Και γι' αυτό ο Κύριος μας παραγγέλει να ζητάμε τα πνευματικά. Ζητάτε τι λέει, πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του. Αυτά τα ψυχοφελή και σωτήρια και μας υπόσχεται να μας δώσει και τα σωματικά, όπως έλαβε και ο Άγιος Νικηφόρος, το οποίο το λείψανο ευωδιάζει. Θα σας προσθεθούν. Ο ίδιος έκλεινε ουρανούς, κατέβηκε από πάνω, όπως ευδόκησε στην εσχατιά εδώ της εξορίας του Αδάμ, για ένα λόγο, να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας και με τη Θεία του Χάρη, μνημονευταίων ότι όταν λέμε τη χάρη του Θεού τι εννοούμε. Εννοούμε τη δύναμη η οποία βγαίνει μέσα από τα μυστήριά Του και η οποία χαρίζεται βέβαια και στους Αγίους. Πόσους και πόσους δεν έχει κάνει καλά ο Άγιος Νικηφόρος προσφάτως από λοιμώξεις. Ακριβώς επειδή είχε περάσει από αυτό το στάδιο, αλλά και κάθε νόσο ψυχής και σώματος θεραπεύει, γιατί ο Κύριός μας και οι Άγιοι Του είναι πλούσιοι σε έλεος. Λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο σήμερα, όπως εισήρχετο σε κάποια πόλη, εκεί στο δρόμο που πήγαινε προς τα Ιεροσόλυμα, το συνάντησαν 10 λεπροί, οι οποίοι από μακριά για λόγους ευνοήτους στάθηκαν και του φώναξαν δυνατά «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν ημάς».
και δώσε μας την υγεία, γιατί έχουν το θάρρος ότι θα θεραπευτούν. Και ο Κύριος, όπως είπαμε, με τη χάρη Του μας χαρίζει. Δωρεάν μας ελεεί και μας καθαρίζει, αλλά πώς? Σκεφτείτε το λίγο εσείς που είσαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Τους είπε, πηγαίνετε να δείξετε τον εαυτό σας στους ιερείς. Γιατί συνέβη ακριβώς, προσέξτε τα λόγια ελληνικά είναι και δεν χωρά παρεξήγηση. Καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν από τον Κύριό μας, ο οποίος όλα τα πετυχαίνει μόνο και μόνο με το λόγο της δυνάμεώς Του. Γιατί πήγανε υπακούοντας το πρόσταγμά Του. Και έτσι τους χορηγήθηκε η κάθαρση και στους 10. Αλλά αγαπητοί μου, η ερμηνεία, η πατερική μας φέρνει μπροστά και σε ένα άλλο θέμα. Επειδή η λέπρα, όπως προαναφέραμε, υπενήσεται την αμαρτία, η επίδειξη στους ιερείς υποχρεωτική, γιατί δεν μπορεί κανένας από εμάς, και εγώ που σας μιλάω και είμαι ιερέας και πνευματικός και πολλά χρόνια, δεν μπορούμε να λάβουμε συγχώρεση αμαρτιών από μόνοι μας, αν πριν δεν πάμε να εξομολογηθούμε σε ορθόδοξο ιερέα ή αρχιερέα. Έτσι λοιπόν αυτοί οι 10, σαν σήμερα, με το θαύμα, επέγνωσαν μεν τη δύναμη του Θεού, για να πιστέψουν, όπως ήθελε ο Κύριός μας, τον ένα Θεό, τον ίδιο και του νόμου και της χάριτος, παλιάς και Καινής Διαθήκης. Αλλά τι συνέβη? Όπως είδατε, ένας μόνο επέστρεψε με δυνατή φωνή, δοξάζοντας το Θεό. Και αυτός ήταν, ελληνικά θα σας το πω, αλλογενής. Δεν ήταν από εδώ. Ήταν Σαμαρίτης, για τους Εβραίους κάτι το οποίο είχε βαρύτατα. Γιατί πράγματι η σκληρότητά τους είναι αυτή η οποία τους οδήγησε μακριά από τον Κύριο. Αλλά να μην ξεφεύγουμε από το κεντρικό πρόσωπο αυτής της σημερινής ιστορίας και όλης της ζωής μας, τον Κύριό μας. Είμαστε δούλοι του Κυρίου ή είμαστε δούλοι στα πάθη? Το μεγάλο ερώτημα. Ο Κύριος μας συνέχεια αναρωτιέται, Αδάμ, Εύα, πού είσαι? Η λεπρή, η 9, πού είναι, ρωτάει τον 10ο. Γιατί το κάνει? Γιατί ασφαλώς κάθε άνθρωπο ο οποίος απομακρύνεται από τον δρόμο του Θεού, ούτε τον κατηγορεί, ούτε τον καταργέται, ούτε θέλει να τον τιμωρήσει, τον λυπάται. Τον λυπάται για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ανοίξτε την τηλεόραση και θα καταλάβετε. Και θρηνεί δυνατά για καθέναν από αυτούς οι οποίοι παίρνουν λάθος δρόμο και οδηγούν και άλλους σε λάθος δρόμους. Και σε εκείνον που επέστρεψε με ευγνωμοσύνη, ασφαλώς δίκαια του έδωσε τη χάρη του για τη σωτηρία της ψυχής του. Τι του είπε κλείνοντας το Ευαγγέλιο? Η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο δρόμο σου ειρηνικά. Και αγαπητοί μου, για να μην μακρηγορούμε, όλοι πέφτουμε σε αμαρτίες, οι Ορθόδοξοι βέβαια, άλλοι έχουν τα αλάθητα. Δωρεάν δικαιωνόμαστε με τη Θεία του Χάρη, με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Και για να φύγει και η τελευταία κοιλίδα από την αμαρτία μας μετά την εξομολόγηση, την πραγματική, χρειαζόμαστε αυτό το οποίο δίνεται μόνο στους Ορθοδόξους, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Γιατί ο ιερέας, τώρα που θα τελειώσουμε τη Θεία Λειτουργία, όλα τα ονόματά μας θα τα βάλει μέσα στο Άγιο Ποτήριο και θα πει τα λόγια «Απόπλυνον, Κύριε, το αίματί σου το Αγίο, τα σαμαρτίας των ενθάδε μνημονεθέντων δούλων σου, ζώντων και κοιμημένων». Και στη συνέχεια όλα αυτά θα τα έχει μέσα του και θα πονάει για τον καθέναν από εμάς για να προσπαθήσει να κινήσει το έλεος του Θεού, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος στις μοναχές εκεί στη Σουρωτή. Τι νομίζετε ότι κάνετε εδώ? 10 αγρυπνίες να κάνετε? Το έλεος του Κυρίου δεν κινείται αν δεν πονέσετε για αυτόν τον αδερφό μας. Έτσι λοιπόν και εμείς, πολιτευόμενοι σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και ζώντας ειρηνικά με αυτή την πολιτεία, θα μπορέσουμε και να είμαστε εδώ όσο γίνεται περισσότερο εξαιτίας αυτής της ειρήνης στην Εκκλησία του Χριστού, και να έχουμε και επίγνωση ότι είμαστε συγγενείς. Συγγενείς ασφαλώς πνευματικά, αλλά και σωματικά του Θεού. Γιατί τι μας λέει ο Κύριός μας? Θα γίνετε όλοι ιοί και κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Πριν από λίγες μέρες μόλις ακούσαμε το χαρμόσυνο μήνυμα «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη». Την ειρήνη μου σας δίνω.
Και βέβαια τα αγαπημένα λόγια του Αγίου Πορφυρίου είναι εν όσοι, να έχουμε αυτό το οποίο ακούστηκε την περασμένη Κυριακή, ενότητα πίστεως, δηλαδή στους λογισμούς μας, στα λόγια μας και στις πράξεις μας, να λέμε όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί το ίδιο. Όσοι βέβαια κλειδωνίζονται από τη φουρτούνα αυτής της ζωής, δηλαδή από διδασκαλίες δόθε κήθε, να στρέφονται στην Εκκλησία, γιατί εδώ είναι μόνο η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Και την ειρήνη αυτή να την επιδιώκουμε και τον αγιασμό, γιατί χωρίς αυτή δεν πρόκειται να δούμε τον Κύριό μας, ούτε εδώ ούτε στη συνέχεια. Εύχομαι λοιπόν κανείς να μην γίνει να αποτύχει αυτή τη θέα του Θεού, και όπως είπαμε προχθές το Ευαγγέλιο των Οσίων του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, ο ζυγός μου, μας λέει ο Κυριός μας, μη φοβάστε, είναι ελαφρός. Και είναι αυτός ο οποίος μπορεί, μόνον ο Κυριός μας, να ελαφρώσει κάθε δυσχέρεια του βίου αυτού και να μας χαρίσει και σε εύθετο καιρό και την αιώνια ζωή και δόξα και βασιλεία. Αμήν.